Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Τρίτη 20 Φλεβάρι 2024, με πολλά πράγματα να έχουν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες. Στην παρέα μας είναι όπως πάντα ο Γιάννης Γιάννουλας από το matchmoney.com.gr και την εφημερίδα matchmoney. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα, καθώς είχαμε πρωτάθλημα της Super League. Είχαμε ένα βαρύ αποτέλεσμα για τον ΠΑΟ που είναι μέχρι στιγμής ο πρωτοπόρος. Έχουμε αύριο τον αγώνα κυπέλου επαναληπτικό Παναθηναϊκός 1-2 ΠΑΟ στο γήπεδο Λεωφόρου. Είχαμε κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να κάνει το 3-peat. Έχουμε την νέα εθνική Ελλάδος πλέον στο μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία είναι πάντα μέσα σε όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό εξάλλου λέμε και η εκπομπή Flash Sport. Ρίχνουμε πραγματικά το φως σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Και όπως πάντα ήρθε η ώρα να σας φτιάξω τη διάθεση με την αγαπημένη στήλη της εκπομπής στο σαν σήμερα 20 Φλεβάρι που έχουν συμβεί, Γιάννη και φίλοι ακροατές, πάρα πολλά πράγματα. Σημεία και τέρατα θέλω να πεις. Λοιπόν, όπως πάντα, για να μην φάμε άσκοπα το χρόνο, θα επιλέξω τα καλύτερα και ξεκινάμε από το μακρινό 1927, όπου ο 16χρονος Λεωνίδας Ανδριανόπουλος σκοράρει στο φιλικό του Ολυμπιακού εναντίον του Θαλιερικού Συνδέσμου, το οποίο έληξε με σκορ 6-2. Ο Τσέχος Κοψίβα, προπονητής ομάδας, τον έχει επιλέξει για τη θέση του έξω αριστερά. Τα υπόλοιπα γκολ πετυχαίνουν τα αδέρφια του Κώστας 2, Βασίλης 2 και Γιώργος. Οι πέντε αδερφοί Ανδριανόπουλοι έγιναν συνώνυμοι σχεδόν με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιάννης, ο μεγαλύτερος, έχει ήδη καθιερώσει το κόκκινο χρώμα στην ομάδα. Στον αντίποδα, ο αιώνιος αντίπαλος Παναθηναϊκός είχε τους αδερφούς Μπόγδανους, Δημήτρη και Δημοσθένη και Τάσο, που έπαιξαν την περίοδο 1926 μέχρι το 1932. Πάμε και στο 1988. Η 23χρονη Βουλγάρα Στεύκα Κωνσταντίνοβα καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος με 2 μέτρα και 6 εκατοστά και η Νίκη Μπακογιάννη το Πανελλήνιο με 1,87 στο πρώτο διεθνές meeting κλεισού στίβου Αθήνα στο ΣΕΦ. Στους αγώνες αυτούς ο Κώστας Κουκοδήμος θα κάνει 6,85 στα 60 μέτρα και 7,72 στο μήκος, ενώ ο Κουβανός Χαβιέρ Σοτομαγιόρ με 2,30 χάνει τις προσπάθειες από τον Αμερικανό Τζερόμ Κάρτερ που είχε το ίδιο ύψος στο αγώνισμα του άλματος εις ύψος. Πάμε και στο 1992, όπου ιδρύεται η Αγγλική Premier League μετά από απόφαση των διοικήσεων των 22 ομάδων που αγωνίζονταν την περίοδο 1991-92 στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, με σκοπό τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και τη διαπραγμάτευση των οικονομικών συμφωνιών που το αφορούν από τις ίδιες τις ομάδες. Πάμε λίγα χρόνια αργότερα, το 2000, όπου ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας τύπου Μιστράλ που διεξάγεται στο Μάντε Πλάτα της Αργεντινής, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς ποινής, δεύτερος ανακηρύσσεται ο Αυστραλός Μάκιντος με 28 βαθμούς ποινής και τρίτος ο Αργεντίνος Εσπινόλα με 33 βαθμούς ποινής. Δύο χρόνια αργότερα, για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλλου πρωταθλητριών στο βόλεϊ, δύο ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και η Ηρακλής, προκρίνονται στο Final Four. Και θα πάμε στο πιο πρόσφατο, το 2022, εκεί όπου η Team LeBron κερδίζει με 163-160 την Team Durant στο 2022 Kobe Bryant NBA All-Star Game. Ο Στεφ Κάρι ανακηρύσσεται MVP του αγώνα πετυχαίνοντας 50 πόντους με 16 εύστοχα τρίποντα στα 27, σπάζοντας το ρεκόρ του Paul George για τα περισσότερα τρίποντα σε έναν αγώνα All-Star. Μιας και είπες για το All-Star τώρα, Χρήστο, το... το είδες το τελευταίο All-Star Game προφανώς, το προχθεσινό. Ένα διαστημικό σκορ, δεν ήταν
παιχνίδι αυτό. 211-186. 186 και, και επιχειρήθηκαν 168 τρίποντα, δηλαδή. Όσο δεν μπαίνει σε. Όχι, τρολικά σε σοβαρά μιλάς τώρα. Είναι 168 τρίποντα. Είναι, είναι φοβερό το νούμερο. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο. Βέβαια. Και, και, υπάρχει, και υπάρχει πολλοί κόσμος που αναπολύει τα All-Star Game της δεκαετίας του 90, όπου παίζαν κανονικά. Δεν υπήρχε τώρα βόλτα στο παρκέ, τρίποντο, άντε κανένα καρφωματάκι και αυτό ήταν. Υπήρχε κανονικά και ένταση, πάθος, έπαιζαν άμυνες και ποιος θα κερδίσει. Δεν είναι... Πάντως μου δίνεις τώρα την μπάσα να πω ότι εάν... γινόταν ξανά το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και είχαμε τους ίδιους αντιπάλους στο τελικό, Παναθηναϊκού εναντίον Ολυμπιακού, με τόσο κακό παιχνίδι. Πραγματικά ο νικητής δεν με ενδιαφέρει ποιος θα ήταν από τους δύο. Εντάξει, ήτανε... ήτανε κακό μπάσκετ. Και όχι μόνο στο τελικό, και στα άλλα παιχνίδια. Βέβαια υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας για αυτό το... για το γήπεδο στη, στο Ηράκλειο που με τα... με τα σκληρά στεφάνια και, και τις μπάλες που δεν είναι ίδιες με τις Ευρωλίγκας και με το, ναι, και και με το προαθλήματος και, 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 και ο παίχτης για καλά και οι παίχτες δεν έχουν καλή αφή στη, με την μπάλα. Και, ναι, και, και ο Κέντρικ να αναγκάσει και να σπάσει το... οι 68-68 βολές και... ναι. Εντάξει... τι να δω. Πάμε να δούμε όμως το τι συνέβη στο πρωτάθλημα της Super League. 23η αγωνιστική. Λίγο πολύ τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Και αυτό το λέω γιατί. Ατρόμητος Άρης 0-2 στον αγώνα του Σαββάτου που άνοιξε την αυλαία. Με τον Ατρόμητο να είναι πάλι σκία του αυτού του να έχει κάποια στιγμή την κατοχή της μπάλας, αλλά τον Άρη να είναι αυτός που σκόραρε τα δύο τέρματα. Πρώτα με πέναλτι και στη συνέχεια το δεύτερο γκολ. Ακριβώς. Παναθηναϊκός απέναντι στη Λαμία γκέλαρε, γιατί αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με 1-0 από τον γκολ του Καρλίτος, το οποίο ήταν φανταστικό, ένα τα highlight. Φανταστικό και, και νομίζω όχι μόνο της αγωνιστικής, θα βάζει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι και στα γκολ της σεζόν. Σωστό και μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέτρεψε το σκορ του με δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο, πρώτα με τον Μπερνάρ, πρώτα με τον Μπερνάρ, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή άμεση απάντηση στον γκολ του Καρνίτος. Ο Γερεμέγεφ, με το που μπήκε 10 λεπτά αργότερα, πέτυχε το δεύτερο γκολ, έκανε το 2-1. Αλλά ήρθε ο Τσιλούλης με μια καρφωτή κεφαλιά από άλλον παίκτη ο οποίος είχε μπει αλλαγή, τον Ντόσιτς. Τον Ντόσιτς, ο οποίος φάει... έκανε μια πολύ καλή σέντρα και ένα πολύ ωραίο γκολ. Και ήταν, πρέπει να ήταν και η δεύτερη επαφή του με την μπάλα του Ντόσιτς. Σωστό αυτό. Μετά από ένα στημένο που εκτέλεσε και εκτέλεσε το φάουλ πριν, επανέκτησε την κατοχή η Λαμία. Και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είχε πολλά προβλήματα στην τελική προσπάθεια, φάνηκε αυτό από τις πολλές φάσεις που δημιούργησε. Δημιούργησε η Λαμία και στα δύο ημίχρονα. Δεν ξεχνάμε ότι η Λαμία έπαιζε με 10 παίχτες από το 39. Από το 39. Οπότε ήταν και λογικό, θα ήταν και παράλογο να μην κάνει πολλές τελικές ο Παναθηναϊκός, να έχει πολλές ευκαιρίες. Αλλά πότε ο goalkeeper, πότε η αστοχία των πράσινων επιθετικών. Υπήρχαν και δύο δοκάρια. Πότε, γιατί αυτό είναι η ατυχία για ένα με τον Σπόρα στο 8 λεπτό και ένα με τον Κότσιρα στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Είχε και δύο τραυματισμούς Παναθηναϊκός με τον Βέρμπιτς και τον Κουάνκα. Οι οποίοι δεν υπολογίζονται και για το αυριανό παιχνίδι, για το αυριανό παιχνίδι τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Βέβαια, με να μάθουμε... Και, το, πόσο... πρωί, και το, πρωί, το πρωί του αγώνα θα γίνει γνωστό και το αποτέλεσμα των εφέσεων που έχουν καθάθεση και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, για τη συμμετοχή των Τάσου Μπακασέτα και Τάισον, οι οποίοι είχαν διαπληκτιστεί στο πρώτο αγώνα της Τούμπας, αποβλήθηκαν και είχαν τιμωρηθεί πρωτόδικα, έχουν τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Εξέτησαν το Σαββατοκύριακο την πρώτη από τις δύο και οι ομάδες έχουν ζητήσει να πέσει η δεύτερη αγωνιστική ώστε να μπορούν να παίξουν στη ρεβάνς. Βέβαια να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Σπόραρ έφυγε νικητής από το πρώτο παιχνίδι που είναι την περασμένη Τετάρτη. Και διατηρεί ένα
με ελαφρύ προβάδισμα για την πρόκριση. Βέβαια, ξέρουμε ότι από πέρσι και στο, και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις διοργανώσεις του κυπέλλου δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, οπότε... Λοιπόν, στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Βόλος Γιάννενα 1-2, σημαντική νίκη για τους υπηρώτες. Μετά από πολύ καιρό νίκησαν... Ακριβώς, και μάλιστα τα Γιάννενα. Νομίζω ότι επανακτούν έτσι δυνάμεις ενός mm-hmm. της θετικής ευθείας. Και βάζουν και το Βόλο πάλι στη... σε μια γνωριστή στη, θέση. Στην κινούμενη άμμο της παραμονής. ΑΕΚ και φυσικά 3-0. Εύκολο το μάτς αυτό για την ΑΕΚ. Με τον Λιβάη Γκαρσία να πετυχαίνει 2 γκολ. Και την ΑΕΚ να έχει επίσης αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Από το 4ο λεπτό, ναι, σε φάση για πέναλτι. Το σκορ της ημέρας έγινε στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-4 με τον... με τη Λίμπαρντ να είναι ο νέος τεχνικός πλέον του Ολυμπιακού. Και να κάνει ένα Φερετσβάρος. Νίκησε ο Ολυμπιακός, έχει και τη ρεβάνση στην νίκη με ένα 0, έχει και τη ρεβάνση στην Πέμπτη στη Βουδαπέστη. Και ίσως και ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Ολυμπιακού δεν θα περίμενε τέτοια κίνηση από τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος κατά γενική ομολογία στα δύο παιχνίδια που έχει βρεθεί στο τιμόνι του, των Ερυθρολεύκων, έχει αλλάξει τελείως το κλίμα, έχει, πώς να το πω τώρα, έχει βάλει και τους παίχτες στις σωστές του θέσεις, έχει αλλάξει τελείως την κατάσταση στον Ολυμπιακό προς το καλύτερο και σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα έβαλε ξανά ο Ολυμπιακός και τον εαυτό του εντός εισαγωγικών πάλι στη μάχη. Γιατί όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αν ο ΠΑΟΚ επικρατούσε του Ολυμπιακού θα τον άφηνε πίσω 10 βαθμούς από την κορυφή και ουσιαστικά θα τον έθετε νοκάουτ. Τώρα όμως με τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού είναι, και οι τέσσερις ομάδες είναι σε απόσταση 5 βαθμών, 52 ΙΑΕΚ, 51 ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, 47 Ολυμπιακός, οπότε μπήκε και ο Ολυμπιακός ξανά στο κόλπο. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει την περσινή περίοδο που ο Ολυμπιακός είχε χαλάσει το ΑΕΚ του ΣΑΕΚ στην ΟΠΑ Παρίνα, με ένα 3, σε ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί δεν το περιμέναν κιόλας. Σωστά, το θυμάσαι, ναι, με τον Ολυμπιακό να κάνει... Φυσικά βάζει ψηλά τον πήχη πλέον, γιατί ο Ολυμπιακός, πέραν το ότι μείωσε την διαφορά που τους χωρίζει από τους διώκτες του, θέλει να παίξει καλά και στην Ευρώπη. Είναι τόσο ο δρόμος για να κάνει πολλά πράγματα, με τον Ολυμπιακό να παίζει την Πέμπτη στη Βουδαπέστη, 10 η ώρα, στην Γκρουπάμα Αρένα, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πολύ δυνατή έδρα και αν θυμάσαι, θυμόμαστε αυτή την έδρα από το Euro, το προηγούμενο Euro. Σωστό. Θυμάσαι την ατμόσφαιρα που έκαναν οι Ούγγροι φίλαθλοι. Γενικά οι Ούγγροι φίλαθλοι τα τελευταία χρόνια κάνουν απίστευτες ατμόσφαιρες, ναι, στα γήπεδα. Και θα είναι μια δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δύο αποτελέσματα με το 1-0 του Νέου Φαλήρου. Στο Νέο Φαλήρο μπορεί ο Ολυμπιακός θέλει νίκη, ισοπαλία για να προκριθεί. Σωστό. Ναι. Από την άλλη βέβαια, ενδιαφέρον προκύπτει και από την βαθμολογία, εφόσον βέβαια περάσει το εμπόδιο της Φερεντσβάρος, καθώς από του χρόνου που θα αλλάξουν όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν θα ισχύει η εθνική βαθμολογία, αλλά μόνο η συλλογική. Mm-hmm, σωστά, και θα είναι και μία... θα είναι και τα κύπελα Ευρώπης της νέας σεζόν θα είναι και διαφορετικά και στη λογική τους, ότι δεν θα υπάρχει πλέον η εντός εισαγωγικών επικοινωνία των κυπέλων, δηλαδή αποκλείστηκες από τα προκριματικά του Champions League. Δεν θα πηγαίνεις στο Europa και μετά από το Europa πάω στο Conference κλπ. Όπου είσαι. Ακριβώς. Μόνο εκεί θα είσαι. Έπαιξες Champions League προκριματικά, αποκλείστηκες. Του χρόνου πάλι. Έπαιξες Europa League προκριματικά. Δεν μπήκες. Κοίτα, αυτό εν μέρει είναι και σωστό. Εντάξει, για ναι. Γιατί ναι, γιατί βλέπουμε ομάδες που ξεκίνησαν από το Champions. Όχι, βλέπεις ομάδες που ξεκίνησαν, για παράδειγμα η Dinamo Zagreb που έπαιξε με την ΑΕΚ το καλοκαίρι, ξεκίνησε από το Champions League και τώρα παίζει στο Conference. Δηλαδή μετά αποκλείστηκε από την ΑΕΚ.
πήγε στο Europa League, στα play-off του Europa League, αποκλείστηκε από το Europa League, από τα Σπάρτα Πράγα και βρέθηκε στο Conference. Και μάλιστα έχει και πιθανότητες να προκληθεί, έχοντας κερδίσει την Betis στην Ισπανία, σε Σεβίλη, με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Αυτό λοιπόν δεν είναι άδικο για τις ομάδες οι οποίες ουσιαστικά λένε από την αρχή, α, οκ, ναι, δεν θα περάσω κοντά σε μια δυνατή ομάδα, αλλά θα έχω άλλες δύο ευκαιρίες να προχωρήσω στην Ευρώπη. Να προχωρήσω, ναι, να προχωρήσω στην Ευρώπη, ναι. Αυτό βέβαια θα ήταν καλό μόνο και μόνο για να γεμίσουν τα ταμεία τους. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι και κουραστικό για τις ίδιες ομάδες. Γιατί έρχονται πάρα πολλά παιχνίδια. Το καλεντάρι είναι μια άλλη ιστορία και σε ό,τι έχει να κάνει πάλι με το Champions League που είπαμε πριν για τη νέα σεζόν, ότι οι αγώνες των ομίλων από 6 γίνονται 8. Ναι. Με 10 παιχνίδια. Είναι με 8. Δηλαδή κάθε όμιλος θα έχει 9 ομάδες, άρα θα δώσεις 8 παιχνίδια. Ναι, με ναι, το ένα ρεπό που θα έχεις. Απλά δεν θα έχεις τα μέσα έξω που έκανες κάθε φορά. Ναι. Με διαφορετικό αντίπαλο κάθε φορά. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, αλλάζει η λογική τελείως. Στα δύο χθεσινά παιχνίδια είχαμε Όφη Πανσεραϊκός 4-0. Μια σύλληπτη εμφάνιση. Με Όφη στον τεμπούτο του Τραϊανού Δέλα να αλλάζει το κλίμα τελείως στην κριτική ομάδα και να έρχεται μια πολύ σημαντική νίκη. Επί ενός αντιπάλου που λίγο πολύ έχουν τις ίδιους στόχους. Έχουν τους ίδιους στόχους. Βέβαια ο Πανσεραϊκός είναι σε λίγο πιο άνετη κατάσταση βαθμολογικά, έχοντας αποκτήσει ένα καλό πλεονέκτημα από τις ομάδες που βρίσκονται πιο πίσω του. Οπότε ήταν για τον Όφη μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε. Βέβαια στο άλλο παιχνίδι που έγινε, έχοντας βρει ήδη στο μισάωρο, έχοντας βρει ήδη τα τρία πρώτα γκολ, καθάρισε από νωρίς. Βέβαια στο άλλο παιχνίδι που έγινε χθες, ο Αστέρας Τρίπολης νομίζω ότι ουσιαστικά πέταξε και μία από τις ευκαιρίες που έχει για την κατάληψη της εκτίμησης. Για να διεκδικήσει την. Και ειδικά τώρα, που και έχει και δύσκολο πρόγραμμα ο Αστέρας. Για παράδειγμα, στην επόμενη αγωνιστική πάει στο Καραϊσκάκης για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δύσκολο πρόγραμμα έχει και η Λαμία. Και θα μπορούσε κερδίζοντας τον Πανετολικό ο Αστέρας να πλησιάσει τη Λαμία. Τώρα η Λαμία έχει. Προφανώς έχει διατηρεί το πλεονέκτημα για να παραμείνει στην έκτη θέση. Πάντως αυτή η αναμέτρηση έληξε με σκορ 2-2, mm-hmm. ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά βολεύει τους Αγρινιώτες στην προσπάθεια που κάνουν για να παραμείνουν στα μεγάλα σαλόνια. Στη βαθμολογία, όπως είπαμε και νωρίτερα, ΑΕΚ πρώτη με 52 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με 51. Ολυμπιακός αναρχήθηκε στην τέταρτη θέση με 47. Στους 38 είναι ο Άρης, 34 η Λαμία, 30 ο Αστέρας, 23 για Όφη Πανσεραϊκό Ατρόμητο, 19 για τον Πανετολικό και τελευταία, ο Βόλος είναι 17 και στις δύο τελευταίες θέσεις Γιάννενα και Κηφισιά με 16 βαθμούς. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική η νίκη του ΠΑΣ στο Βόλο. Η επόμενη αγωνιστική είναι 24, δύο στροφές δηλαδή πριν από το τέλος της κανονικής περίοδου και υπάρχουν αναμετρήσεις το Σάββατο. Στις 7, Λαμία, ΑΕΚ, νίκη και για τις δύο ομάδες ο στόχος. Πανσεραϊκός, Ατρόμητος στις 7.30, την Κυριακή το κυρίως μενού, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Γιάννενα Όφη στις 4.30, στις 5, Πανετολικός ΠΑΟΚ, στις 6, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, 7.30, Άρης Βόλος και στις 8, Πανσεραϊκός εναντίον Κηφισιάς. Αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League. Είπαμε ότι αύριο ακολουθεί και ο αγώνας Κυπέλλου, εκεί που επικεντρώνουν την προσοχή τους Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Μάλιστα, οι δύο προπονητές ετοιμάζουν να παρτάξουν όλα τα διαθέσιμα όπλα τους στην σκακέρα. Προφανώς, γιατί Λεωφόρο Αλεσάνδρας. Όχι, στην ουσία κρίνεται ένας τίτλος για τις δύο ομάδες. Η πρόκληση στο τελικό, οπότε. Και αν σκεφτούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα όταν αναμετρώνται σε προημιτελικά ή ημιτελικά και άλλα σε τελικούς, βλέπουμε και πώς πραγματικά συμπεριφέρονται εντός αγωνιστικού χώρου. Mm-hmm. Βέβαια, μεγάλο ρόλο θα παίξουν και οι φιλάθλοι της εξέδρας,
Μην ξεχνάμε ότι είναι πλέον η εβδομάδα που επιστρέψανε. Είδες πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι πάντως, Χρήστο. Είναι μέρα με τη νύχτα. Πραγματικά. Είναι μέρα με τη νύχτα. Αλήθεια που έβλεπες όλο αυτό το δίμηνο. Είναι μέρα με τη νύχτα. Το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές ότι είναι σαν να βλέπεις, χωρίς κόσμο, σαν να βλέπεις ένα εσωτερικό δίτερμα. Είναι μια προπόνηση. Μια καλή, ένα φιλικό ή μια καλή προπόνηση. Και κλεισμένο το θυρών εντός των τυχών. Και... Άκουγες είναι... πρώτα απ' όλα, άκουγες τότε. Ξέχωρα. Ναι. Άκουγες τη φωνή του προπονητή. Ξέχωρα. Δώσε πιο ποιή την μπάλα. Ξέχωρα από αυτό. Ξέχωρα από αυτό. Αλλά βλέπεις ότι είναι διαφορετικό. Βλέπεις, είδες. Πήδε το Παναθηναϊκός Λαμία το 2-2 του Σαββάτου. Άλλη η ένταση, άλλη η ενέργεια που δίνει ο κόσμος στους παίχτες. Και δεν ισχύει μόνο αυτό και για τους παίχτες της γηπεδούχο ομάδας, των γηπεδούχων. Okay, ισχύει και ο φιλοξενούμενος. Αντιδρά διαφορετικά το σώμα, αντιδρά, υπάρχει άλλη ένταση. Όταν μιλάμε για μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίες πραγματικά μπορεί να μην έχουν τον κόσμο των μεγάλων ομάδων, ωστόσο ο δικός τους οπαδός, ο δικός τους φύλακτος είναι αυτός που καθορίζει τα παιχνίδια. Δηλαδή αυτό μας το είχε πει, θυμάσαι, και ο Μιχάλης Γρηγορίου σε κουβέντα που είχαμε μαζί του μετά από παιχνίδι. Λέει, αυτή τη στιγμή λέει, αν μπορεί να σωθεί η ομάδα του Πας Γιάννα, θα το οφείλει στον κόσμο. Πέρα από ό,τι κάνω εγώ σαν προπονητής. Ναι, φυσικά, δίνει όθηση. Αντίστοιχα το λέει και ο φίλαθλος και ο προπονητής του Όφη, του Πανετολικού και ούτω καθεξής. Δίνει η όθηση και ο κόσμος. Και το είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Από ποια άποψη είδαμε τον Ολυμπιακό, ότι βρισκόταν και πριν την αλλαγή προπονητή, βέβαια, σε παιχνίδια που έδινε και κλεισμένο το θυρών, υπήρχε άλλη ένταση, υπήρχε μια μυρολατρική διάθεση των παιχτών του Ολυμπιακού στα άσχημα αποτελέσματα. Και τώρα με τον κόσμο στο πλευρό τους, αλλά και στην Τούμπα, σε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είδαμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να παίζουν διαφορετικά. Είναι τελείως άλλο το ποδόσφαιρο. Κατά ψέματα. Με και χωρίς κόσμο. Όταν ο φίλαθλος, παύλα, ο παδός, μπορεί να συμπεριφερθεί σωστά, το κάνει. Σίγουρα. Και είδαμε και τις... Το θέμα είναι να υπάρχει μια σύμπνοια από όλες πλευρές, να μην υπάρχουν πάλι τα λάθη του παρελθόντος με μια διαιτητική απόφαση η οποία μπορεί να την άξει τα πάντα στον αέρα ή συμπεριφορές των παραγόντων. Και είδαμε και μια πολύ καλή αντίδραση και των οπαδών του ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα. Δηλαδή, σκέψου σε άλλες περιπτώσεις τι θα γινόταν σε μια νίκη του Ολυμπιακού με 4-1 στην Τούμπα. Δεν θέλω καλά να το σκέφτομαι. Θα είχαν και τα λύκες μέσα. Θα γινόταν το ίδιο ισχύει και για όλες τις ομάδες. Όχι για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό. Βέβαια, ο κανόνας που λέει ότι τώρα με την επιστροφή των φιλάθλων έχουμε και κλείσει απολογία. Τηρήθηκε και αυτή την εβδομάδα. Ναι, δεν το είδα. Εκκρεμεί και η απόφαση για την ρατσιστική επίθεση του Αχιλλέα Μπέου προς τον Ανδρέα Τετέη. Μια απόφαση η οποία δεν βγήκε ακόμα. Θα πάει προς εκεί πέμπτη. Από την άλλη, βέβαια, ο Αχιλλέας Μπέος τιμωρήθηκε με τρίμηνη απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Λες να μην μπορέσει να μπει μέσα πάλι. Τώρα νομίζω ότι πλέον από την επόμενη. Ναι, γιατί νομίζω στους αγώνες του Βόλου μπαίνει μέσα ως διερμηνέας. Τώρα θα πει μπαίνω μέσα ως δήμαρχος της πόλης και ας σου πει δεν μπορώ να μπω στην πόλη μου, στο γήπεδό μου. Αυτά είναι τα πράγματα. Όταν κάνεις, πώς το λέμε, όταν είσαι πολύπλευρο ταλέντο, όταν είσαι πολυθεσίτης, αυτά γίνονται. Γίνονται, όπως το πες. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για να πάμε μια βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και πρώτα απ' όλα από το αγγλικό πρωτάθλημα με την 25η αγωνιστική. Είχαμε Brentford Liverpool 1-4, Burnley Arsenal 0-5, Fulham Aston Villa 1-2, Newcastle Bournemouth 2-2, Nottingham West Ham 2-0. Μάλιστα στις εξέδρες του συγκεκριμένου γηπέδου βρέθηκε και ο Mark Gladbeck, ο οποίος θα είναι ο αναλυτής διαιτησίας της αγγλικής ομάδας μετά τη συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Tottenham Wolves 1-2, Manchester City Chelsea 1-1, γκέλα για τους πολίτες και πρωταθλητές Ευρώπης. Εντάξει, γκέλα δεν μπορεί να την πεις με τη Chelsea, παρά το ότι η Chelsea είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Εντάξει, ένα παιχνίδι City Chelsea είναι... Και το μάτσο πρώτου γύρου και... Ναι, και μην ξεχνάς ότι πριν δύο χρόνια το Chelsea City ήταν ο τελικός του Champions League, οπότε... Άλλο πριν δύο χρόνια και άλλο τώρα. Δεν μπορείς να το πεις γκέλα. Θεωρώ, νομίζω. Sheffield United Brighton 0-5, Luton Manchester United 1-2 και Everton Crystal Palace 1-1. Στη βαθμολογία η Liverpool παραμένει πρώτη με 57 βαθμούς, ακολουθεί η Arsenal με 55, η City είναι στην τρίτη θέση με 53. Και ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα με την Brentford, η City θα βγάλει την εκκρεμότητα, το παιχνίδι που χρωστάει. Σωστό. Aston Villa 49 βαθμούς, 47 για την Tottenham, 44 για την Manchester United, 38 η Brighton, 37 η Newcastle, 36 η West Ham, 35 για Chelsea και Wolves, 29 για Fulham, 28 για Bournemouth, 25 για Bradford και Crystal Palace. Crystal Palace η οποία πήρε τον Glasner, τον πρώην προπονητή της Άιντρα. Καθώς ο Ρόι Χότξον παραιτήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και μάλιστα... Ουσιαστικά τον παραιτήσαμε. Εντάξει, ναι, αντιμετωπίζει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Γιατί όταν του είχε ανακοινωθεί νωρίτερα ότι θα αποχωρήσει, τότε αισθάνθηκε μια δυσφορία και πήγε για ιατρικές εξετάσεις, όπου μετά έγινε και πιο ουσιαστική η αποχώρηση. Η Nottingham είναι στην 16η θέση με 24 βαθμούς, στους 20 βρίσκουμε την Everton και την Luton και στις δύο τελευταίες θέσεις Burnley και Sheffield United με 13 βαθμούς. Να πούμε ότι μια που ξεκίνησε να το λες, ότι υπάρχει και μια αναμέτρηση αύριο για την 26η αγωνιστική με το match της Liverpool κόντρα στην Luton. Με τη Luton, ναι, φυσικά. Και τα υπόλοιπα μάτς είναι κανονικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Από την Αγγλία να πάμε στην Γαλλία, εκεί όπου είχαμε την 22η αγωνιστική. Λιονίς 1-0, ανεβαίνουν οι Λιονέ. Λίλ Χαβρι 3-0, Νάντ Παρί Σεν Ζερμέν 0-2, με τον Κιλιάν Εμπαπέ πλέον να είναι θέμα χρόνου. Να ανακοινωθεί και επίσημα η αποχώρησή του. Το λογικό είναι 1η Ιουλίου, αμέσως μόλις τελειώσει το συμβόλαιό του με την Πάρη, να ανακοινωθεί. Ναι, ίσως άμα θέλει να το ανακοινώσουν κατά τη διάρκεια του Euro. Αλλά είναι βέβαια και το Euro. Εκείνη την εποχή θα είναι σε εξέλιξη το Euro, οπότε... Και μάλιστα υπάρχει σημείο τριβής ήδη, λέει, της Real με τον Mbappé, καθώς ο Γάλλος Superstar έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι και στην Ολυμπιακή ομάδα της Γαλλίας, που τον Αύγουστο να είναι ένας από τους τρεις παίχτες άνω των 23 ετών και θέλει πολύ να παίξει να είναι στην εθνική ομάδα της Γαλλίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του καλοκαιριού. Οπότε αναμένεται να είναι ένας από τους παίκτες που θα πέσουμε την Αγγλική. Ναι, βέβαια τώρα εκεί θα δούμε η Real αν και εφόσον και μπορεί να προβάλλει κάποια αντίσταση ώστε να αποτρέψει τη συμμετοχή. Από την άποψη ότι υπάρχει νωρίτερα, υπάρχει και το Euro που σίγουρα θα είναι ο Mbappé στην αποστολή της Γαλλίας, οπότε να πάει αμέσως μετά από ένα μήνα να πάει και σε δεύτερο τουρνουά μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια, να κάτσουμε και να αναλογιστούμε το τι έχει γίνει. Αρχικά ήταν η μεταγραφή να μην προχωρήσει με τα δεδομένα που ακούγονται. Ναι. Γιατί θα πάρει
ένα παχτολό χρημάτων ο Κιλιάν Εμπαπέ, θα γίνει 100% η ακριβότερη μεταγραφή σίγουρα της Real. Μια Real η οποία μέχρι στιγμή στο υψηλότερο μπάτζετ το έχει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που με τα βία φτάνει τα 20 εκατομμύρια. Οπότε αν φτάσει τώρα ο Εμπαπέ, ο οποίος λογικά θα πάρει τα διπλάσια ή ίσως και τριπλάσια συν τα bonus και βέβαια η Real μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα χρήματα στον Εμπαπέ από την άποψη πως δεν πληρώνει την Παρί. Λίγη το συμβόλαιο του. Δεν πληρώνει αποζημίωση στην γαλλική ομάδα. Βέβαια τώρα οι Παριζιάνοι θα πρέπει να βρουν τον να την καταστάτη άμεσα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαν επαναπαυθεί στην υπόθεση του Εμπαπέ, είχαν και την πίεση τόσο του Κελαϊφή, του ιδιοκτήτη της ομάδας, όσο και του Προέδρου της Γαλλίας, ο οποίος πίεζε γιατί είναι και αυτός φίλαθρος της Paris Saint-Germain. Από εκεί πέρα βέβαια, να δούμε το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η ρήτρα του συμβολέου του Γαλλουάσου. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε Στρασβούργο Λοριάν 1-3, Ρεν Κλερμόν 3-1, Μονακό του Λούζ 1-2, Μονπελιέρ Μέτς 3-0, Ρεν Σλάνς 1-1 και Μπρέστ Μαρσέι 1-0. Και Παρί με 53 βαθμούς, 40 η Μπρέστ. Και Μαρσέι, τώρα μια σκέπεζε την Μαρσέι, μετά από αυτή την ήττα έφυγε, ανακοινώθηκε η απόδειξή του. Και νομίζω η Μαρσέι έχει πάει για τέταρτο προπονητή. Είχε ξεκινήσει με το καλοκαίρι με Μαρθελίνο, ναι, που ήταν και στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό τότε. Ήταν ο υπηρεσιακός πριν πάει, ναι, ο Γκατούζο. Γκατούζο. Μόνο με το Ιωάννο. Είσαι προβοκάτορας. Είσαι προβοκάτορας. Είσαι προβοκάτορας. Είσαι προβοκάτορας. Λοιπόν, πρώτη Παρί με 53 βαθμούς, ακολουθεί η Μπρέστ με 40, 39 για να θυμίσει, 38 η Λίγκη Μονακό, 36 η Λάμπ, 34 η Σιρέν, 31 η Ρεμς, 30 η Μαρσέι, η οποία είναι στην έναρτη θέση, 25 βαθμούς για Στρασβούργο και Λιόν, 24 για Χαβρί, 23 για Τουλούζ, 22 βαθμούς για Ράντε, Μοπελέ, Λοριάν και Ναντ, και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκεται τη Μέτς με 17 και τη Κλερμόν με 16 βαθμούς. Πάμε και στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, εκεί όπου λίγο πολύ έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην κορυφή. Πλέον ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Βέβαια, να πούμε για τη Γερμανία, μιας και ξεκινάμε τώρα την ανάλυση του γερμανικού πρωταθλήματος, τη θλιβερή είδηση τη σημερινή με τον ευνίδιο θάνατο του Άντρεας Μπρέμε. Στα 63 του χρόνια, από ανακοπή καρδιάς, ο Μπρέμερ που το 90, όπως είπες, είχε χαρίσει με το εύστοχο πέναλτι στον τελικό με την Αργεντινή στα γήπεδα της Ιταλίας, που ήταν και το τελευταίο και η τελευταία διοργάνωση που η Γερμανία εμφανιζόταν ως Δυτική Γερμανία. Και τι είναι το περίεργο, πριν λίγο καιρό απεβίωσε και ο Φραντς Μπέκενμπάουερ, προπονητής τότε της National Mannschaft. Και τώρα ο Ανδρέας Μπρέμε. Ναι, και ένας παίχτης που έκανε, ναι, που έκανε μεγάλη καριέρα με Kaiserslautern, με Ίντερ. Αυτό ήθελα να πω, την Ίντερ η οποία μαζί με τον Ματέους είχαν φτιάξει. Και τον Γιούργεν Κλίνσμαν που είχαν κάνει την τριάδα των Γερμανών, όπως ήταν, μην το γελάς, ήταν μια απάντηση τότε της Ίντερ στην τριάδα των Ολλανδών. Ναι. Ήταν μια απάντηση της Ίντερ στην τριάδα των Ολλανδών. Και πρώτα είχαν αποκτηθεί οι Ματέους και Μπρέμε και το επόμενο καλοκαίρι ήρθε και ο Κλίνσμαν στο Μιλάνο. Και ο Φέλερ στην Ρώμα. Ο Φέλερ ήταν στη Ρώμα, ο Μπούχβαλντ επίσης ήταν στη Ρώμα, ήταν τότε. Και η Γιουβέντους, και η Γιουβέντους, αν θυμάσαι, είχε Μέλλερ, είχε Ανδρέας Μέλλερ και Γιούργεν Κόλλερ, που ήταν οι Γερμανοί της Γιουβέντους. Και μετά Ματίας Ζάμερ. Και Ματίας Ζάμερ, ναι, μετά από την πορεία του στην Ντόρτμουντ. Λοιπόν, 22η αγωνιστική στην Bundesliga, Κολονία Βέρντερ 0-1, Βόλφσμπουργκ Ντόρτμουντ 1-1, Μάιντς Άουντι
1-0. Hoffenheim, Union Berlin 0-1. Heidelberg, Leverkusen 1-2. Προχωράει ακάθεκτη η ομάδα των Ασπιρίνων. Και ξέφυγε στο συν 8 μετά από τη νέα ήττα της Bayern, η οποία έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά, θα έλεγα. Έχασε και από την Bochum με 3-2. Ακριβώς. Και πλέον είναι στο μείον 8 από την κορυφή. Δηλαδή η Leverkusen νομίζω το προβάρει ήδη το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Δεν κατάφερε να το πάρει με τον πατέρα το Μέλλερ και να το πάρει με τον γιο. Ναι, και είναι. Ο οποίος γιος ουσιαστικά έφτιαξε την ομάδα πρωτού πάει ο Τσάβι Αλόνσο. Ο οποίος έχει φτιάξει μια απίστευτη ομάδα. Και επιτέλους η Leverkusen να αλλάξει και το παρατσούκι της που ήταν Neverkusen. Σωστό. Ντάρμσταμ Στουτγκάρντι 1-2, Λιψία Γκλάντμπαχ 2-0 και Φράιμπουργκ Άιντρα 3-3 στο πιο χορταστικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Βαθμολογικά τώρα, να δούμε Leverkusen 58, 50 η Μπάγερ, 46 η Στουτγκάρντι, η οποία παραμένει σε τροχιά Champions League. Πολύ δυνατά, ναι, πολύ δυνατά το Champions League. Ντόρτμουντ 41, 40 η Λιψία, 33 η Φραγκή Άιντρα, 29 η Βέντρεχ η Φράιμπουργκ, 27 η Hoffenheim και η Heidenheim, 25 η Bochum, 24 η Wolfsburg και η Union, 23 η Augsburg, 22 η Gladbach, 16 η Κολονία, 15 η Mainz και τελευταία η Darmstadt με 12 βαθμούς. Ναι, και το γερμανικό πρωτάθλημα είναι ένα από τα δύο υποψήφια για να έχουν του χρόνου και πέμπτη ομάδα του Champions League, καθώς θα δοθεί μια έξτρα ομάδα στις δύο πρώτες χώρες στο ranking της UEFA το φετινό. Και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη Ιταλία, δεύτερη Γερμανία. Οπότε αν έλυγαν τώρα τα κύπελα Ευρώπης, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί θα είχαν άλλη μια ομάδα στο Champions League. Θα πηγαίναν στις 5 δηλαδή. Κοίτα δικαιωματικά, ούτως ή άλλως το αξίζουν. Κοίταξε να δεις τώρα, μιας και πάμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση, ότι και τα νέα ευρωπαϊκά κύπελα θα έχουν τη λογική να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να προκρίνονται στο Champions League χώρες, ομάδες χωρών που δεν θεωρούνται τις μεγάλες. Δηλαδή, ναι, δηλαδή και για τις ελληνικές ομάδες θα είναι τρομακτικά δύσκολο να βρεθούν στους ομίλους. Αλλά το υπόψη μας ότι ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει από τον πρώτο προβληματικό. Θα είναι πίσω και θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους, θα είναι πάλι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι και τώρα δύσκολο. Έτσι, από τις 32 ομάδες που συμμετέχουν, οι 26 είναι de facto στους ομίλους και προκρίνονται 6 και προκρίνονται άλλες 6 ομάδες. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο του χρόνου μια ελληνική ομάδα να βρεθεί στο Champions League. Τέλος πάντων, πάμε. Πάμε και στην Ισπανία, όπου είδαμε την 25η αγωνιστική της La Liga. Villarreal και Getafe 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτη Las Palmas 5-0. Με τον Αλβάρο Μωράτα να είναι τραυματίας πλέον και να χάνει. Όχι, επιστρέφει, έχει επιστρέψει στην αποστολή. Θα είναι διαθέσιμος. Είναι διαθέσιμος για το σημερινό του Champions League, θα το πούμε μετά με την Ίντερ. Ο Σασούνα κάνει 2-0, θέλει τα Μπαρτσελόνα 1-2 με γκολ καθυστερήσεις. Με πέναλτι του Λεβαντόφσκι στο 97. Βαλένθια Σεβίλη 0-0, Βαγεκάνο Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 στο παραδοσιακό παιχνίδι της Μαδρίτης ανάμεσα στη Ράγιο και την Ρεάλ. Μία ήττα που δεν κόστησε στη Ρεάλ, καθώς ιτήθηκε η Χιρόνα όπως θα δούμε παρακάτω. Γρανάδα Αλμερίας επίσης 1-1, Μαγιόρκα Σοσιεδάδ 1-2, Μπέτις Αλαβές 0-0 και Μπιλμπάο Χιρόνα 3-2. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα αυτή την αγωνιστική σκόραρε ο Μαξίμοβιτς για την ομάδα του. Παίχτης, ναι, που το καλοκαίρι θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε και τις 200 συμμετοχές για την Γετάφε. Πάμε λοιπόν να δούμε και την βαθμολογία που έχει την Ρεάλ. Να είναι στην πρώτη θέση με 62 βαθμούς, ακολουθεί η Χιρόνα με 56. Δύο βαθμούς πίσω είναι η Μπαρτσελόνα στους 51, η Ατλέτικο Μαδρίτης στους 49, η Μπιλμπάο, 40 έχει η Σοσιεδάδ, 39 η Μπέτις, 36 η Βαλένθια, 35 η Λας Πάλμας, 34 η Γετάφε, 32 για την Οσασούνα, 28 η Αραβές, 26 η Βιγιαρεάλ, 25 η Βαγεκάνο,
24 στη Σεβίλη και από εκεί κάτω έχουμε την Θέλτα να έχει 20 βαθμούς, 17 η Κάντιφ, 14 στη Γρανάδα και η Αλμερία η οποία το έχει πάρει πλέον απόφαση ότι δεν προλαβαίνει, έχει μείνει στους 8 βαθμούς. Και πάμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το Ιταλικό, το δικό σου πρωτάθλημα. 25η διαγωνιστική και εδώ. Ήτερ Σαλερνιτάνα 4-0, Τωρίνο Λέτσερ 2-0, Νάπολη Τζένοα 1-1, που σαν διαιτία να φύγει ο Βάλτερ Ματσάρη και να έρθει ο Καλτσόνα. Φραντσέσκο Καλτσόνα, ο οποίος θα ντεμπουτάρει άμεσα στο αυριανό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα για τους 16 του Champions League. Σε μια απόφαση που είναι, δεν τη βλέπουμε και συχνά. Βέβαια, ο Αουρέλιο Ντελαουρέντι, ο οποίος μας έχει δείξει πόσο ιδιότυπος είναι, έδωσε τα σκύτρα κατευθείαν στον Καλτσόνα. Τουλάχιστον είναι του περιβάλλοντος η Νάπολη, καθώς ήταν βοηθός τόσο του Μαουρίτσιο Σάρι την τριετία 15-18 στη Νάπολη, όσο και του Σπαλέτη στο σεζόν 21-22 πάλι στη Νάπολη. Ξέρει το περιβάλλον, γνωρίζει και το κατά δήλωση του ίδιου του προπονητή, γνωρίζει και το 80% των παιχτών που βρίσκονται τώρα στο ρόστερ του Παρθενοπέη. Οπότε από αυτήν την άποψη δεν θα έχει και τόσο μεγάλο πρόβλημα προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τώρα, υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Τώρα για την Νάπολη είναι και μια προσέγγιση προς τον Μάρκ Κάμψη για να επιστρέψει. Σε διοικητικό πόστο ακόμα δεν έχει, αποφασιστεί. Ναι. Πάντως ο Καλτσόνα ως προπονητής είναι ουσιαστικά εντός εισαγωγικών δική του ανακάλυψη του Χάμψικ, γιατί δεν είχε προπονήσει ποτέ πρώτη ομάδα ο Καλτσόνα. Και ως βοηθός του Σάρι ήταν αυτός ο Χάμψικ, ο Σλοβάκος, που πρότεινε τον Καλτσόνα για ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Σλοβακίας. Και θα είναι στα τελικά του Euro και αν η Νάπολη θελήσει να το κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, θα πρέπει να καταβάλει υψηλή ρήτρα στην Σλοβακική Ομοσπονδία για να τον αποδεσμεύσει. Γιατί ο Καλτσόνα θα διατηρήσει το διπλό ρόλο τώρα, θα έχει διπλό ρόλο και ο Ομοσπονδιακός και στην Νάπολη. Λοιπόν, Νάπολη Τζένο είπαμε 1-1, Βερόνα Γιουβέντους 2-2. Μία ακόμα απώλεια της Γιουβέντους, τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι που δεν κερδίζει. Και η Ίντερ πλέον είναι στο σύν 9, στην κορυφή και με παιχνίδι λιγότερο. Ουσιαστικά ο τίτλος έχει ξεκαθαρίσει από τώρα. Αταλάντα Σασουόλο 3-0, Λάτσιο Μπολόνια 1-2, Έμπολι Φιωρεντίνα 1-1, όπως το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στο μάτι της Ουντινέζε με την Κάλιαρη. Ρωζινόνε Ρώμα 0-3 και Μόντσα Μίλαν 4-2 σε ένα παιχνίδι της πόλης. Είναι κοντινές οι αποστάσεις Μόντσα Μίλαν, 12 χιλιόμετρα. Έγινε η έκπληξη και μάλιστα σκοπτικά κάποιοι έγραφαν ότι τώρα που πέθανε ο Μπερλουσκόνη κέρδισε και που ήταν ιδιοκτήτης της Μόντσα και με το μεγάλο παρελθόν προφανώς στη Μίλαν το όλοι το ξέρουν. Φυσικά ο Ανδρέα Γκαλιάνη, ο οποίος ηγείται. Είναι ακόμα, ναι, αλλά τώρα ο πέθανε ο Μπερλουσκόνη, κέρδισε η Μόντσα τη Μίλαν. Πάντα θέση να γίνει για τότε. Ίντερ η πρώτη με 63 βαθμούς, 54 για την Γιουβέντους, Μίλαν 52, 45 Αταλάντα και Πολόνια, 41 η Ρώμα, 38 και ο Ρεντίνα, 37 Λάτσιο, 36 Νάπολη Τωρίνο, 33 η Μόντσα, 30 η Τζένοα, 24 η Λέτσε, 23 για Ουντινέζε Φροζινόνε, 22 για Έμπολη, 20 Σασουόλο και Βερόνα, 19 η Κάναρη και τελευταία σαν δεδομικά να μην έκανε βαθμό. Πολύ πίσω. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό το τρίμερο υπάρχουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και είναι το δεύτερο group της φάσης των 16 του Champions League. Σήμερα έχουμε τα παιχνίδια Ίντερ Ατλέτικο Μαδρίτης και Αϊντχόφεν Ντόρτμουντ. Ενώ αύριο... Και αύριο είναι τα παιχνίδια Νάπολη Μπαρτσελόνα, που το είπαμε και πριν, και Πόρτο Άρσεναλ. Να πούμε λίγο και για τα παιχνίδια της Πέμπτης, αυτό που ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό για το Conference League. Ναι, φυσικά για το Conference League είναι η Revanche. Η ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Φέρεντς Βάρος. 10 η ώρα. Ναι, 10 η ώρα στην Groupama Arena. Πάμε στο Europa League
πάλι για την Πέμπτη είναι τα παιχνίδια Freiburg Lanz, Karabakh Braga, Toulouse Benfica, Ren Milan, Roma Feyenoord, το ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι του Europa League, με το πρώτο μάτς το 1-1, στο Rotterdam, Marseille Shakhtar Donetsk, Sparta Galatasaray και Sporting Λισαβόνας με την Young Boys. Βέβαια, να κάνουμε μια αναφορά σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια τα πρώτα, εκεί όπου ξεχώρισε η μεγάλη νίκη της Karabakh με 4-1 μέσα στην Μπράγκα, της πορτογαλικής ομάδας. Και στο Conference League, η Revanche, εκτός του Φενετσβάρος Ολυμπιακός, έχουμε αύριο τη Revanche της Γάντης με την Maccabi Haifa σε κεκρισμένο το θηρό παιχνίδι. Την Πέμπτη θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Bodo Glimt Ajax, Dinamo Zagreb Betis Sevilla, Ludogorets Servet, Eintracht Union Saint-Gilloise, Legia Molde και Slovan Bratislava στον Γκράτς. Πάμε τώρα να δούμε... Πάμε να πούμε και να πάμε και στη Γάμα Εθνική, να πούμε για τον Πανιόνιο, την ομάδα της πόλης μας, όπου έκανε ένα ακόμα βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης. Ναι, πήγε στο σύν 12 τη διαφορά, νίκησε με 4-0 τον Άγιο Νικόλαο. Ο Εθνικός έκανε μία ακόμα γκέλα, έμεινε στο 1-1 με τον Παραμαϊκό. Έτσι, 7 αγωνιστικές πριν το φινάλε, ο Πανιόνιος, 11 αγωνιστικές πριν το φινάλε, ο Πανιόνιος είναι στο σύν 12 από τον Εθνικό και πλέον μετράει αντίστροφα, ακόμη και για τη μαθηματική εξασφάλιση της πρώτης θέσης. Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ, να πούμε ότι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αναμετρήθηκαν στο τελικό του Final 8 41 του κυπέλλου Ελλάδας. Με μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό με 69-58. Ένα μάτσο ο οποίο ουσιαστικά κρίθηκε στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Εκεί που άνοιξε η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όταν οι δύο ομάδες ήταν Ολυμπιακός, ναι, Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 30-25, έχοντας 1 στα 14 τρίποντα, μόλις βρήκε ο Ολυμπιακός 3 εξωτερικά σουτ με τους Κάναν και Πίτερς, ουσιαστικά ήταν και το σημείο κλειδί στο να ανοίξει διαφορά. Συν βέβαια πρώτα απ' όλα η υπεροπλία στους ψηλούς του Ολυμπιακού με πρώτα τον Φαλ και στη συνέχεια με τον Moses Wright και τον Φίλιπ Πετρούσεφ να κάνουν πάρτι κάτω τα καλάθια, και ο Πετρούσεφ βέβαια με εξωτερικά σουτ, με τρίποντα, και η βοήθεια που είχε ο Ολυμπιακός από τον πάγκο. Σημαντικό, βοήθεια που είχε ο Ολυμπιακός από τον πάγκο. Ο Ολυμπιακός βρήκε νομίζω 39 πόντους από τους παγκίτες του και ο Παναθηναϊκός βρήκε 5. Εκεί είναι η διαφορά. Ήταν ένας από τους παράγοντες που έκαναν τη διαφορά στο τελικό του κυπέλλου. Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρίτο διαδοχικό κύπελλο. Ακριβώς, και 12ο συνολικά. 12ο συνολικά στην ιστορία του. Και είναι ο 7ος διαδοχικός τίτλος για τον Ολυμπιακό. Την τελευταία τρίτη. Ναι, εις βάρος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, βέβαια νωρίτερα από τον τελικό των ανδρών υπήρχε και ο αντίστοιχος των γυναικών που συνδυάστηκε έτσι από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσορίσεων. Στο ίδιο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο, με λιγότερη παρουσία κόσμου. Yeah. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στις Εσπερίδες, έκανε το back-to-back στους τίτλους. Κατέξω το τρίτο κύπελλο στην ιστορία του. Ναι. Δεύτερο συνεχόμενο. Πέρυσι ήταν η Ελευθερία Μοσχάτου. Σε ένα πιο δραματικό τελικό πέρσι. Σωστό. Και η Αλέιν ήταν η παίκτρια κλειδί της αναμέτρησης, σε κορυφαία και πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά. Και φυσικά μένει να δούμε τώρα το τι θα συμβεί και σε Ελβουργάτα, γιατί ακολουθεί ντέρμπι κορυφή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού την Κυριακή που μας έρχεται. Για να σας πω ακριβώς στην αγωνιστική, έχουμε λοιπόν την Κυριακή στις 1 θα παίξει Εύνοικος Εσπερίδες, στο Μοσχάτο στις 2 Ελευθερία Πρωτεαγούλα, στην ίδια ώρα Νίκη Λεφτάδας Ηρακλής και Αθηναϊκός ΠΑΟΚ, και στις 3 θα παίξει ο Ολυμπιακός πέντον Παναθηναϊκό. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική
αύριο, όπου θα παίξουν στις 5 Εσπερίδες Ολυμπιακός, στις 8 Πρωτέας Βούλας Εύνικος, επίσης στις 3 Γιάννενα Λεφτάδα και υπάρχει μια αναμέτρηση την ερχόμενη 5η 29 μήνα Παναθηναϊκός εναντίον Αθηναϊκού και στις 20 Μαρτίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ηρακλή με την Ελευθερία Μοσχάτου. Να πούμε για την Εθνική. Μια Εθνική που προετοιμάζεται φυσικά ενός του αγώνα της Παρασκευής για το παράθυρο του Ευρωμπάσκετ 2025. Για την Παρασκευή στο ΣΕΦ η Εθνική Ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλέον θα αντιμετωπίσει την Τσεχία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τρεις μέρες αργότερα θα πάει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία και να πούμε λίγο, να πούμε εδώ και, και τους 16 παίχτες που έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης, από τους οποίους θα κόψει 4 για την δωδεκάδα και μάλιστα επίσης έχει και μία επιλογή να κάνει μεταξύ Τόμας Γουόκαπ και Νας Μίτρου Λόγκ, οι οποίοι είναι οι naturalizer της Εθνικής και σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αγωνίζεται μόνο ένας από τους δύο. Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, και κατόπιν Λαρετζάκης, Παπαγιάννης, Ντίνος Μίτοβλου, Μποχορίδης, Ρογκαβόπουλος, Κώστας Αντιτοκούμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τόμας Γουόκαπ, Γιάννης Κουζέλογλου, Βασίλης Καραλαμπόπουλος, παίζει στην Ιταλία, Βασίλης Τολιόπουλος που κάνει φανταστική σεζόν με τον Άρη φέτος και επιτέλους βρήκαμε και έναν παίχτη Έλληνα που να μην φοβάται να σουτάρει για να πάρει την ευθύνη. Λευτέρης Ματζούκας, Νας Μητρουλόγκ και ο Βαγγέλης Ζούγρης που ο πιτσιρικάς που τον έχει ο Βασίλης Σπανούλης υπό τις οδηγίες του και στο Περιστέρι. Λοιπόν, και από το μπάσκετ να μεταφερθούμε, έχουμε και να πούμε Πανιόνιο, μάλλον Μίλωνα, ο οποίος έχασε. Ναι, ο Πανιόνιος δεν έπαιξε σε αυτή την αγωνιστική, καθώς στο Final 8. Το παιχνίδι του Πανιονίου θα γίνει αύριο στο κλειστό του Μίλωνα με αντίπαλο τον Παπάγου και είναι πολύ σημαντικό για τον Πανιόνιο να επικρατήσει για να βρεθεί πάλι στην κορυφή, καθώς η Ελευθερούπολη κέρδισε το δικό της παιχνίδι και πέρασε με ένα παιχνίδι περισσότερο, έπιασε στις ίδιες νίκες τον Πανιόνιο. Είναι στο 15-7, ο Πανιόνιος στο 15-6, ξεχρεώνει αύριο το παιχνίδι του με τον Παπάγου και είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψει στις νίκες για να επιστρέψει και στην κορυφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και στο βόλεϊ ανδρών εκεί όπου είναι... Πανιόνιος που δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικό στο Final 8 του Κυπέλλου. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε και για άλλα μεγέθη. Ένας ξένος παίχτης στον Πανιόνιο με ήττα 88-48 από τον Προμηθέα στον προημιτελικό του Final 8. Για να κλείσουμε και την ενότητα του μπάσκετ, να πούμε ότι είχαμε αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Σάκης Ρατζάκης θα πάρει τη θέση του Φώτη Τακιανού. Ο οποίος Φώτη Τακιανός βρήκε άμεσα ομάδα και στην πηγαίνει Αστάνα. Στην Αστάνα, στο Καζακστάν. Μια χώρα η οποία λατρεύει τους Έλληνες. Ναι, κατά καιρός, θυμάσαι και προπονητής ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ήταν στην Αστάνα. Ήταν ο Κασελάκη. Ναι, που είχε παίχτη τον Κασελάκη. Γενικά είναι μια ομάδα που λατρεύει το ελληνικό στοιχείο. Λοιπόν, και μετά από αυτή την παράθεση να περάσουμε στο πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών, που είχαμε την 16η αγωνιστική, στα αποτελέσματα Καλαμάτα Μίλωνας 0-3, Άγνος Ορεσιάδος πήγα στο Πολύχνης 2-3, Φίνικα Σύρου Παναθηναϊκός 0-3, Κηφισιά ΠΑΟΚ 2-3, ρεπό είχε ο Ολυμπιακός. Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει το ντέρμπι των αιωνίων το Σάββατο στις 9.30, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Νωρίτερα στις 8 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, την Κυριακή στις 6 ο Πήρας Πολύχνης θα παίξει με την Κηφισιά και Δευτέρα 26 του μήνα ο Μίλωνας θα υποδεχτεί το Φοινικά Σύρου. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία η οποία θα δούμε πώς έχει διαμορφωθεί. Έχει λοιπόν τον Ολυμπιακό να είναι με μια βραχία κεφαλή πρώτος 39 βαθμούς, δεύτερος Παναθηναϊκός με 38, τους 25 ο ΠΑΟΚ, 24 ο Μίλωνας, 11 Άγνος Ορεστιάδας και Κηφισιά, 10 βαθμούς για το Φοινικά Σύρου και τον Πήγας ο Πολύχνης και τελευταία η Καλαμάτα με 9 βαθμούς. Θα περάσουμε και στο αντίστοιχο πρωτάθλημα των γυναικών.
είχαμε την 18η αγωνιστική. Μαρκόπουλο Ολυμπιακός 0-3, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, Άρης Πέτρης Δαρβούλας 3-1, Ακαδημίες Πέφτων ΑΕΚ 0-3, Απολλώνιος Λαμία 1-3 και Ηλυσιακός Θύρα 3-2. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 19η και περιλαμβάνει τα παιχνίδια το Σάββατο στις 5 ΠΑΟΚ Ηλυσιακός, την ίδια ώρα Απολλώνιος Ακαδημίες Προκλαδιστών Πέφτων, στις 7 Θύρα Άρης, την ίδια ώρα Φέντη Λαγούλας Μαρκόπουλο και Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα γίνει αγώνα, ο αγώνας της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό στις 6 η ώρα. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ακολουθεί και η εκπομπή Σαντατάκ, ήδη τον έχω δει στο στούντιο να έρχεται, από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα, που ήταν σε αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε, καλή επιτυχία στις ομάδες μας, στα ευρωπαϊκά κύπελα και φυσικά υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια σε όλους.